Θα ξεκινούσα την εκπομπή κανονικά, φίλες και φίλοι, στις 29 Αυγούστου. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Φορτσάκη, ήταν Δευτέρα. Τρεις μέρες πριν με χτύπησε ένας πυρετός και πήγα στον ασφαλιστικό μας φορέα, τον ΕΔΕΔΑΠ. Εκεί συνάντησα ένα εξαιρετικό γιατρό, παθολόγο, τον κύριο Λαμπρόπουλο, ο οποίος έδωσε εντολή, μου πήραν αίμα και είδε μερικούς δείκτες οι οποίοι ήταν ανεβασμένοι. Ως εκ τούτου κάναμε κάποιες εξετάσεις στον ΕΔΕΑΠ, αλλά ο ΕΔΕΑΠ δεν είναι νοσοκομείο και μου είπε ότι πρέπει να συνεχίσεις πιο αναλυτικά εξετάσεις και να μπεις σε ένα νοσοκομείο για να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Πράγματι, με τις οδηγίες και τις εντολές του κυρίου Λαμπρόπουλου, πήγα στο νοσοκομείο της αεροπορίας, όπου είναι συμβιβλημένος ο ΕΔΕΑΠ με το καλύτερο νοσοκομείο της χώρας, πιστεύω, το νοσοκομείο της αεροπορίας, ένα κόσμημα, όπου είχα την τύχη από την πρώτη ώρα που με συνάντησε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο εξαιρετικός λοιμοξιολόγος, παθολόγος, ο κύριος Χατζηγεωργίου, να μου πει: «Καλώς ήρθες, δεν φεύγεις». Τον κοίταξα με ένα σκοπτικό ύφος και παρέμεινα, φίλες και φίλοι, 30 μέρες στο νοσοκομείο. Με ανέλαβε ένας σπουδαίος άνθρωπος και σπουδαίος επιστήμονας, ο διευθυντής της παθολογικής, ο κύριος Σημεωνίδης, εκπληκτικός επιστήμονας, με το επιτελείο του, όπου επί 30 μέρες με ξεσκίσανε στην κυριολεξία από όλες τις εξετάσεις. Όλα τα αιματολογικά, αξονικές, μοτ, όπου μπορείτε να φανταστείτε, μου κάναν τα πάντα. Τελικά η διάγνωση ήταν λίμωξη του άνω αναπνευστικού. Χρειάστηκε μια πολύ ισχυρή φαρμακευτική αγωγή και έδειξα υπομονή πραγματικά κι εγώ σαν καλός στρατιώτης, γιατί όταν είσαι άρρωστος, τους γιατρούς τους βλέπεις σαν θεούς. Λοιπόν, ό,τι λέγανε λοιπόν έλεγαν ναι, και έτσι σιγά σιγά άρχισα να τρώω, διότι το έπαιξα και τζόβενο τα προηγούμενα χρόνια. Ήθελα να δυνατήσω και έκανα ένα γεύμα την ημέρα, λάθος πελώριο, και είχε αδυνατήσει και ο οργανισμός, διότι όταν κάνεις δίαιτα δεν χάνεις μόνο το, πώς το λένε, το λίπος, πολλές φορές χάνεις και μυϊκό ιστό και αυτό κοστίζει. Σας λέω τώρα λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, οι νοσηλευτές εξαιρετικοί, κυρία Μίχου, ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για ό,τι έχετε κάνει κι εσείς και οι συνάδελφοί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, την Αθηνά, που ήταν 20 ώρες το 24ωρο στο πόδι, το γιο μου, τον εγγονό μου που τον έβλεπα μέσω FaceTime από μακριά με το κινητό, και όλους τους ανθρώπους, τους πιο κοντινούς και λίγο τους πιο μακρινούς, που έδειξαν μια απίστευτη αγάπη, συμπαράσταση. Κύριε Παπαδάτο, καλώς ήρθατε. Με τα μηνύματα, με τα τηλεφωνήματα,